Το χρηστήριο εν ώψη των εκπαιδευτικών αλλαγών που αφορούν τη δημιουργία του νέου λυκείου. Και συναισθανόμενοι όλοι ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που όλους μας έχει προβληματίσει με την έννοια του ότι ακριβώς επειδή οι επιλογές για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στο νέο λύκειο ήταν επιλογές οι οποίες δεν έχουν προσαρμοστεί, συναισθανόμενοι λοιπόν αυτή την ανάγκη. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Ξέρον Κουτουμπέλη, ο οποίος είναι ειδικό σε θέμα των ανθρώπων που ζουν γενικότερα σε αυτά τα ζητήματα, να μας κάνει μια γενική παρουσίαση των δεδομένων που μέχρι τώρα έχουμε στα χέρια μας για τον νέο λύκειο καταρχάς. Να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό το δεδομένο. Μάλιστα, είναι πολύ οικονομικό το κομμάτι των ερωτήσεων, τις οποίες και τους Κουτουμπέλη θα προσπαθήσει να απαντήσει, αλλά και σε όσες δεν έχουμε σαφή απάντηση, να μπορέσουμε να τις κεντρώσουμε, να τις ταξινομήσουμε και να απαντήσουμε μετά μέσω της επιμελητήριας του χρηστήριου, αλλά φυσικά και κατευθείαν στα παιδιά πάνω που έχουν κατανοήσει το χρηστήριο. Και στο δεύτερο μέρος, να παρουσιάσουμε τις επαγγελματικές προοπτικές και θέματα περιοχικού προσανατολισμού, που αυτό βέβαια όπως καταλαβαίνετε αφορά τόσο τις μεγαλύτερες τάξεις, τις ηλικιακές δηλαδή Δευτέρα και την Τρίτη που παρακολουθούν το παλιό σύστημα, αφορά βεβαίως και τον οποιοδήποτε. Το ενδιαφέρον κομμάτι στο δεύτερο μέρος είναι ότι θα προσανατολιστεί μια σειρά από λεπτομέρειες που ενδεχομένως προβληματίζουν όλους μας. Με δεδομένο μάλιστα ότι έχουμε φέτος ένα καινούριο σύστημα μεταγραφών το οποίο έχει προκαλέσει μια σχετική αναστάτωση, θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και για τέτοια θέματα. Πολύ περισσότερο θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε και ζητήματα που αφορούν επαγγέλματα τα οποία ενδεχομένως δεν έχει ο άλλος στο μυαλό του καταρχάς και που μπορεί ο κ. Κουτουμπέλης να προσαφηνίσει κάποιες προοπτικές που ενδεχομένως δεν φανταζόμαστε καταρχάς. Αφού χαιρετήσω και πάλι τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση και σας ευχαριστήσω για αυτό, θα δώσω το λόγο στον κ. Κουτουμπέλη για να κάνει την παρουσίαση. Γεια σας. Το Δήμο να επικοινωνούμε λίγο πιο κοντά. Θα κοιτάξω όσο γίνεται η παρουσίαση να είναι πιο άμεση, πιο ζωντανή και περιεκτική. Έχω πάρα πολύ υλικό σήμερα εδώ για εσάς. Μην τρομάξετε όμως. Ανάλαβα να σας δω να κουράζεστε, να έτσι να γλαρώνετε λίγο, θα αλλάξω ρυθμό. Ο καλός προπονητής σε έναν αγώνα μπάσκετ σε δύσκολη στιγμή τι κάνει. Βγάζει τον καλύτερο παίκτη στον πάγκο, να καθαρίσει μια λόγια και να πάρει τον παίκτη στην πλάτη, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο κάνουμε και εσάς σήμερα, παιδιά μου. Σκεφτείτε ότι όλες οι έρευνες λένε ότι είστε οι πλέον σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες. Σε αυτόν τον τόπο έχουμε πολλούς που λέμε σκληρά, δεν ξέρω, αλλά πάντως έτσι θεωρείτε ότι είστε τους πλέον σκληρά εργαζόμενους Έλληνες. Και για δέστε, ξεκινάει η χρονιά και αμέσως αρχίζουν τα πρέπει, αμέσως αρχίζουν οι στόχοι να τρέξω να πάω στο σχολείο, να τρέξω να πάω στα αγγλικά, να πάω στο φροντιστήριο, θα περάσουν οι πρώτες εβδομάδες, άντε στο διαγώνισμα. Σκύβουμε κεφάλι και συνέχεια προσπαθούμε να πετύχουμε κάποιους μικρούς στόχους. Όμως ο αγώνας θα κρυθεί πολύ πιο πέρα. Λέμε ότι όλοι οι μαθητές κάνουν ένα αγώνα δρόμο, αλλά ο αγώνας αυτός δεν είναι αγώνας 100 μέτρων, αλλά είναι μαραθώνιος. Ξέρετε, στο μαραθώνιο κάνουμε δύο στροφές μέσα στο στάδιο και στη συνέχεια κάνουμε 42 χιλιόμετρα για να ξαναγυρίσουμε στο στάδιο. Δεν έχει σημασία λοιπόν ποιος θα πετύχει στα πρώτα 400 ή στα πρώτα 800 μέτρα, αλλά ποιος θα τερματίσει πρώτος. Και είστε παιδιά στην αρχή αυτού του μαραθωνίου.